Πάμε να δούμε και ρεπρίζ εν κινήσει και με πάρα πολύ αέρα. Βρισκόμαστε στη Θησαίος 312 εδώ στην Καλυθέα, Γκοργόλης ΑΕ, Daytona Motors, QJ Motor, Κοβέ. Εδώ τα βλέπετε, Daytona Best Electric. Όπως μπορείτε να διακρίνετε και από τις σημαίες, είναι εβδομάδα test ride για όλα τα QJ. Εμείς πάμε να καβαλήσουμε το Ford 350 ή αλλιώς το Fortress 350, ένα από τα πιο αξιόλογα σκούτερ που μπορείτε να αγοράσετε γενικότερα αυτή τη στιγμή. Κλασικό κλειδί, κάρτα NFC, ένα σκούτερ το οποίο διαθέτει τετραπίστονες ακτινικές δαγκάνες με διπλούς δίσκους μπροστά, μονό πίσω δίσκο, δύο αμορτισέρ τα οποία συμπεριφέρονται σαν ένα σπορ μονό αμορτισέρ. Η τιμή του, από ό,τι έχω καταλάβει, έχει μειωθεί γύρω στα 300 ευρώ, οπότε ψάξτε το. Δηλαδή από τότε που έκανα την επίσημη παρουσίαση μέχρι και σήμερα, που είναι εβδομάδα test ride για την QJ Motor, έχει πέσει η τιμή 300 ευρώ, δεν είμαι σίγουρος, οπότε δείτε το και αυτό. Διπλό και πλαϊνό stand, ψεκασμός της Bosch, ελαστικά πρώτης τοποθέτησης από την Pirelli, αναρτήσεις μπροστά και πίσω της Kayabba. Όπως είχα πει και την πρώτη φορά, είναι τρομερά sport, διαθέτει τα πάντα από διακόπτες, οθόνη 7 inch. Πάμε να τη δείτε, είναι τεράστια. QJ Motor και να το γράφει. Διαφορετικά διαθεματικά interfaces, φωτεινότητα που αλλάζει σύμφωνα με τις συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος, ζελατίνα που ανεβαίνει και κατεβαίνει κατά το δοκούν όσο θέλετε εσείς, ένδειξη πίεσης ελαστικών τόσο για το μπροστά όσο και πίσω, αλλά και θερμοκρασία για τα ελαστικά, ένδειξη για τα volt της μπαταρίας, ολικοί και μερικοί χιλιομετρητές, ABS, check engine, ώρα, ψηφιακό στροφόμετρο και ταχύμετρο, εδώ πέρα φωτιζόμενοι διακόπτες. Γενικά αυτό το σκούτερ διαθέτει τα πάντα. Ντουλαπάκια εδώ πέρα τα οποία ανοίγουν και στο δεξί έχετε και θύρα USB για να φορτίσετε το κινητό σας. Ευτυχώς αυτά έχουν τη δυνατότητα κλειδώματος κάθε φορά που κλείνει το σκούτερ. Πάμε να το βάλουμε μπροστά. Το πιο sport scooter στα 350 κυβικά από την τιμιότατη QJ. Πάμε να δούμε τι κάνει και στο θέμα της επιτάχυνσης. Ο αέρας μας έρχεται ευχάριστα, μπορώ να πω, χωρίς να ενοχλεί. Βέβαια μπορούμε να σηκώσουμε τη ζελατίνα και καθοδόν στο μέγιστο ύψος και να δούμε τι θα συμβεί. Στο μέγιστο ύψος σας καλύπτει απόλυτα, δηλαδή εμένα στο 1.73 πραγματικά με καλύπτει απόλυτα. Παιδιά, είναι πραγματικά σπορ, δηλαδή το καταλαβαίνεις σε κάθε κίνηση, είναι στιβαρό και είναι σπορ. Λες κάτι γίνεται εδώ, κάτι έχω. Άμεση απόκριση στο γκάζι, ό,τι πρέπει για μέσα στην πόλη. Ένα τρομερά σύγχρονο σκούτερ, το οποίο διαθέτει και ταξιδιωτικές ικανότητες. Μα πάνω απ' όλα, να το ξαναπούμε, είναι σπορ. Επίσης, να ξαναθυμηθώ να πω ότι κάθε μηχανάκι το οποίο έχει τύχει να δοκιμάσω από την QJ είναι τίμιο. Είναι πάρα πολύ τίμιο. Εδώ θέλει μια προσοχή.
αριστερό πόδι πατάει πολύ καλά κάτω, το ίδιο και το δεξί. Εγώ να θυμίσω ότι βρίσκομαι στο 1,73 και είναι αυτό που σας έλεγα την προηγούμενη φορά στην επίσημη παρουσίαση, ότι μπαίνεις μέσα στο μηχανάκι, γίνεσαι ένα με αυτό, είναι σαν Φόρμουλα 1. Πιστεύω να αμφιβάλλεται για την επιτάχυνση, τα πάει καλά, 33 ήπι είναι αυτή και είναι 33 ζωηρή ήπι. Στο ρελαντί το νιώθεις στη σπονδυλική σου στήλη ότι είναι ενεργό, ότι είναι ζωντανό. Πραγματικά εδώ έχω πολύ αξιόλογη ανεμοκάλυψη, δηλαδή για το δικό μου το ύψος στο μέγιστο σημείο της η ζελατίνα καλύπτει κυριολεκτικά τα πάντα. Το ίδιο συμβαίνει και με τα πόδια, όπου είσαι ok στον τομέα των χειριστηρίων, Enter και Select για την οθόνη, τα βελάκια πάνω κάτω για την ζελατίνα, μικρή μεγάλη σκάλα, flash αριστερό δεξί και ακύρωση, η κόρνα, ενώ από τη δεξιά μεριά το kill switch, τα alarm και το starter button. Έχει αρκετή δύναμη, δηλαδή έχει 33 πραγματικά άλογα. Εντάξει, οι αναρτήσεις και το σύστημα πέδησης, παιδιά, είναι σε εξαιρετικά επίπεδα. Και αν θεωρείτε ότι δεν είναι έτσι, δεν έχετε παρά να έρθετε να το δοκιμάσετε. Είπαμε, είναι εβδομάδα test ride για την QJ, για την Gorgolis ΑΕ. Από τα ελάχιστα σκούτερ που χωρίς να έχουν τρελά κυβικά φεύγουν τόσο πρόθυμα στο φανάρι. Και από τα ελάχιστα σκούτερ τα οποία ανταποκρίνονται τόσο όμορφα στο δρόμο. Πάμε να δούμε και τι μπορεί να κάνει στον ανοιχτό δρόμο. Βέβαια είναι μια ώρα με αρκετή κίνηση. Ο αέρας. Εδώ όντως υπάρχουν αρκετοί στροβιλισμοί επάνω στο κράνος μου. Είναι μια κατασκευή που σίγουρα μπορείς να εμπιστευθείς.
πάτημά του είναι γλυκό, δεν σου επινέει κάποια ανησυχία. Μπορείς να διορθώνεις με όσο φρένο θες, ακόμη και πάνω στη στροφή. Τα μπροστινά φρένα είναι πανίσχυρα, δεν το συζητάμε. Είδατε για λίγο πως άλλαξε και η φωτεινότητα. Είδατε ξανά πως άλλαξε. Απολαύστε τη σαν να είμαστε στο σκοτάδι και εδώ σαν να είμαστε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πάμε να δούμε και ρεπρίζ εν κινήσει και με πάρα πολύ αέρα. Τρομερό κόντρα αέρα, παιδιά, αλλά η κατασκευή δείχνει και είναι ακλόνητη. Το ίδιο είναι και στις λακκούβες. Το 700 με εξάτμιση ακούγεται, αλλά δεν πηγαίνει πιο γρήγορα, μην νομίζετε, απλώς ακούγεται. Είναι από τα ελάχιστα σκούτερ όπου αισθάνεσαι ότι συμμετέχεις και συμμετέχεις πραγματικά. Και αυτό είναι κάτι που σου αρέσει. Και έχω να το λέω, παιδιά, ότι η QJ είναι πολύ τίμια εταιρεία σε οτιδήποτε κατασκευάζει. Και να ξαναπώ και το άλλο, ότι αν αυτές είναι οι πρώτες της προσπάθειες, δεν μπορώ να φανταστώ τι μπορεί να έχουμε να περιμένουμε στο μέλλον. Και στις λακκούβες δεν νιώθει. Ένα τρομερά άνετο σκούτερ, παιδιά. Άνετο και ταυτόχρονα σπορ. Ω,
πραγματικά πολύ ωραίο. Από πληροφορίες υπάρχουν τα πάντα. Βλέπετε στο μενού έχετε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Τα είχαμε δείξει όλα αναλυτικά στην επίσημη παρουσίαση. Θερμοκρασία λαδιού 94 βαθμοί. Ο πίσιος φωτισμός που τώρα δεν είναι και τόσο πολύ ορατός, θα τον διαπιστώσατε καθώς περνούσαμε το τούνελ. Έχει και χώρο να βάλεις το πόδι σου λίγο πιο μπροστά, αλλά δεν νομίζω ότι θα σου είναι και ιδιαίτερα άνετο. Είναι καλύτερα σε αυτήν εδώ τη θέση. Δείτε, ο συνεπιβάτης όπως θυμάστε είναι αρκετά άνετα. Δεν έχει κάποιο θέμα, δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Στα χρήματά του παιδιά είναι πολύ τίμιο. Full LED φώτα και DRL φώτα ημέρας. Οι αναρτήσεις στα φρένα και το όλο στήσιμό του είναι πραγματικά πάρα πολύ καλά. Πολύ καλά φρένα, πολύ καλό και το ABS, δεν εμπνέει καμία ανησυχία. Το μηχανάκι κατασκευαστικά είναι πάρα πολύ καλοφτιαγμένο. Πάμε να το δούμε σε μια ακόμη διαδικασία επιτάχυνσης. Και μερικής επιβράδυνσης. Εν τω μεταξύ, μία περίεργη αίσθηση ήθελα να τη μεταφέρω από την αρχή. Βλέπεις 76, βλέπεις 80, βλέπεις 100, 120 εδώ πέρα στο ταχύμετρο. Σου δίνει την αίσθηση ότι πας πολύ πιο γρήγορα, ενώ και καλά προσπαθεί να σε χαλιναγωγήσει λέγοντάς σου ότι okay, δεν τρέχεις. Δηλαδή σαν να κάνει μια περίεργη προσπάθεια να σε πείσει ότι πηγαίνεις λιγότερο από ό,τι στην πραγματικότητα. Ευτυχώς θα είμαστε και στην ώρα μας, καθώς είναι 3:26 και 3:30 περιμένει να το πάρει και κάποιος άλλος. Οπότε εντάξει, μάλλον θα το γυρίσουμε στη σωστή ώρα. QJ Ford 350 ή Fortress. Ford είναι πιο εύκολο να το θυμάσαι, το πλήρες όνομά του είναι Fortress, που σημαίνει φρούριο. Είναι πραγματικά χτισμένο σαν φρούριο, ένα πραγματικά πολύ αξιόλογο και εξαιρετικό σκούτερ με 33 ύπους οι οποίοι δίνουν πάντα δυναμικό παρόν. Δείτε εδώ, παντού σημαίες QJ. Πάμε να σας κάνω μία αποφώνηση. Δείτε τα πανέμορφα φωτιστικά σώματα και τα DRL φώτα ημέρας και τα κανονικά. Διπλό και πλαϊνό stand. Δείτε και πίσω που κάνει αυτό το υπέροχο V. Είναι πραγματικά ένα εκπληκτικό μηχανάκι. Αξίζει με τα 1000 τα λεφτά του, δεν το συζητάμε.
Αν είναι σπορ, είναι ό,τι πιο σπορ υπάρχει στην κατηγορία του. QJ Motor, βλέπετε τις σημαίες. Γκογκόλης ΑΕ, Θησαίος 312 εδώ στην Καλλιθέα. Ελάτε να το δείτε και να το δοκιμάσετε. Αυτά λοιπόν από μένα, παιδιά. Να είστε καλά, να προσέχετε εκεί έξω. Πάντα κράνος και εξοπλισμός για εσάς και τον συνεπιβάτη σας. Και εμείς τα λέμε την επόμενη φορά. Για χαρά και σας αφήνω με ένα μαγικό τρίκ. Δείτε εδώ. Επιστρέφει στη θέση της. And I don't regret anything. I just feel I'm doing things for the right reason. Some understand, some don't. In the end, you never get everybody to understand, to agree and to accept. But most of them, I'm sure, admire after all what I'm doing.